Καλησπέρα σας κύριε Βόντα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το απόγευμα και θα μας ενημερώσετε για το έργο αυτό, για αυτήν τη σύμπραξη και την καινοτομία που μπαίνει σε αυτόν τον αγώνα ώστε η ελιά μελλοντικά να έχει λιγότερους, δεν ξέρω αν γίνεται και καθόλου, εχθρούς ή αυτοί να μπορούν να αντιμετωπίζονται πολύ γρηγορότερα ώστε να μην έχουμε ζημιές και καταστροφές όπως έχουν παρατηρηθεί. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, επίσης με τη συνεργασία του Ελιγό Δήμητρα, αφορά την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης για την φυτοπροστασία της ελιάς στην Κρήτη. Αφορμή για αυτή τη σύναψη αυτής της συμφωνίας ήταν η περισσυχή χρονιά ή η κακή τριετία που ζήσαμε όλοι στην Κρήτη στο θέμα της αντιμετώπισης του δάκου κυρίως, ενδεχομένως και κάποιων μυκητολογικών ασθενειών της ελιάς, ειδικά την περσινή χρονιά, και έγινε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Χνάρη, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τις επιστημονικές ομάδες του νησιού, ζήτησε τη βοήθειά μας και εμείς βεβαίως είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε με την περιφέρεια και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην επίλυση ενός πολύ δύσκολου προβλήματος. Τώρα, το αντικείμενο της, αυτής της συνεργασίας σε αυτή τη φάση είναι αφενός να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε κάποιες από τις υφιστάμενες στρατηγικές φυτοπροστασίας έναντι στο δάκο και στις μυκητολογικές ασθένειες και να δώσουμε επιστημονική στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων εφαρμογών. Δηλαδή να πούμε το σκεύασμα α, β, γ είναι καλό, καλύτερο ή δεν είναι αρκετά καλό για τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Δευτερευόντως θα μελετήσουμε λίγο την κατάσταση στην Κρήτη όσον αφορά και το δάκο και τους μυκητολογικούς πληθυσμούς, δηλαδή πώς είναι η κατάσταση, σε ποιες περιοχές υπάρχουν για παράδειγμα στελέχη κάποιων φυτοπαθογόνων μυκήτων τα οποία αποτελούν πρόβλημα για την ελιά, συμμετέχοντας στις επισκοπήσεις που κάνει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά παρέχοντας εργαλεία για να γίνουν αυτές πιο συστηματικά. Και δευτερευόντως και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει ότι επίσης θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καινοτόμων μέσων για την αντιμετώπιση του δάκου και των ασθενειών της ελιάς για τα προγράμματα δακοκτονίας του μέλλοντος, στα οποία δυστυχώς δεν θα υπάρχουν πολλά από τα εντομοχτώνα που χρησιμοποιούνται σήμερα, πολλά από τα νευροτοξικά εντομοχτώνα, εξαιτίας δραματικών αλλαγών στην νομοθεσία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, που θα μειώσει σημαντικά τις διαθέσιμες λύσεις. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε και για τη δακοκτονία μετά από 5 χρόνια και γι' αυτό το σκοπό θα δοκιμάσουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Σε μερικές περιπτώσεις τέτοιες λύσεις έχουν εφαρμοστεί σε γειτονικές χώρες, στη Νότια Ιταλία, στην Ισπανία, και θα προσπαθήσουμε να τις προσαρμόσουμε και να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητά τους και στις συνθήκες της Κρήτης. Παρακαλώ. Αν με επιτρέπετε να συνεχίσω, να πω ότι το θέμα του δάκου στην Κρήτη είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η δομή της υλοκαλλιέργειας στην Κρήτη, που δεν μοιάζει καθόλου με την αντίστοιχη δομή στην Ισπανία, για παράδειγμα, όπου έχει τεράστιες παιδινές εκτάσεις, τελείως ομοιόμορφες, έχει δυνατότητα να εφαρμόσει μεγάλης κλίμακας πολύ πιο φτηνές και αποτελεσματικές εφαρμογές. Εδώ πέρα έχει ιδιαιτερότητες το νησί. Επίσης, όσον αφορά την έρευνα για νέες λύσεις στη δακοκτονία, είναι μια έρευνα η οποία γενικά υποχρηματοδοτείται και γι' αυτό το σκοπό πρωτοβουλίες όπως αυτή της Περιφέρειας και του κυρίου Χνάρη, με την σύμφωνη γνώμη του κυρίου Αρναουτάκη, είναι πολύ χρήσιμες. Το πρόβλημα δηλαδή που υπάρχει είναι το ΙΤΕ έχει μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στη μοριακή εθνολογία στο αντικείμενο των εντομοχτώνων στην Ευρώπη. Όμως κανένα από τα μεγάλα προγράμματα που έχει το ΙΤΕ δεν ασχολείται με το δάκο. Δεν αφορά ο δάκος πολλά, η αγορά για τη δακοκτονία είναι πολύ μικρή. Δηλαδή ασχολούμαστε με
με την ανάπτυξη φιλικών εντομοκτώνων, τη λεγόμενη πράσινη τεχνολογία για την εντοματόψη εχθρών κυπευτικών ή άλλων καλλιεργειών που αφορούν μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη. Αλλά η χρηματοδότηση για εχθρούς όπως ο Δάκος είναι πολύ περιορισμένη, αφορά ένα πολύ μικρό κομμάτι της Ευρώπης και γι' αυτό οι βιομηχανίες δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση σπάνια χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα. Άρα νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία της περιφέρειας είναι πολύ σημαντική και θα βοηθήσει και αυτό το πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα η σύνταξη, όπως είπα, του ΕΛΜΕΠΑ και του ΕΛΓΟ Δήμητρα με την περιφέρεια, η οποία έχει επισημοποιηθεί και μέσα από τη σύσταση μιας επιστημονικής επιτροπής υποστήριξης της προστασίας στην περιφέρεια Κρήτη, η οποία επίσης έγινε πριν από 2 μήνες περίπου και έχει σκοπό να συμβουλεύει την περιφέρεια και να παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη για θέματα υφυτοπροστασίας που αφορούν την Κρήτη, να συμμετέχει δηλαδή σε συναντήσεις εργασίες με το Υπουργείο, να παρακολουθεί διεθνείς εξελίξεις και να εισηγείται ή να γνωμοδοτεί για διάφορες προτεραιότητες και για πράγματα που θα μπορούν να δοκιμαστούν στην Κρήτη και γενικά να γνωμοδοτεί, να θωρακίσει δηλαδή τεχνικά την περιφέρεια Κρήτης σε θέματα που αφορούν τη φυτοπροστασία. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η επιτροπή και θα κερδίσει η περιφέρεια σημαντικά σε τεχνογνωσία και σε εισαγωγή καινοτομίας. Ναι. Και τα δύο προγράμματα, και τελειώνω με αυτό, και τα δύο προγράμματα, και η Προγραμματική Σύμβαση και η Επιτροπή, έχει σημαντική στοχοθεσία επίσης σε θέματα ενημέρωσης των παραγωγών και των ανθρώπων που εμπλέκονται στη φυτοπροστασία, με διάφορες δράσεις οι οποίες έχουν σκοπό ακριβώς να βοηθήσουν τους παραγωγούς και όσους εμπλέκονται στην προστασία να συντονίσουν και να εφαρμόσουν καλύτερα προγράμματα για την κακοκτονία. Ναι, είναι ένα θέμα πάντα κάθε χρόνο. Τώρα σιγά σιγά θα μπούμε και στη διαδικασία της ελαιοσυλλογής, έτσι. Όχι ακόμα τώρα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά η παραγωγή είναι ένα θέμα. Ίσως φτάσαμε στο μη περαιτέρω, κύριε Βόντα, για να αναζητήσουμε λύσεις. Το θέμα της δακοκτονίας μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια και κάθε χρόνο βέβαια γίνεται η ίδια συζήτηση. Θα μου πείτε τώρα, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, να το αλλάξουμε αυτό δεν μπορούμε. Είδαμε όμως εκτεταμένες ζημιές, πολύ μικρές ποσότητες παραγωγής τα τελευταία χρόνια, κακής ποιότητας, δηλαδή ό,τι δεν θέλαμε και ό,τι δεν προσδοκούσαμε σε σχέση με αυτό που λέμε το χρυσάφι της Κρήτης κτλ. Ήταν ένα θέμα που θα έπρεπε να το έχουμε δει πολύ στενότερα. Τι ορίζοντα έχει αυτό, δηλαδή για να μπορούμε, κύριε Βόντα, να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια κανονικότητα πια. Δηλαδή με τη δική σας την έρευνα όλων των επιστημόνων που θα ασχοληθούν, γιατί για να φτάσει και στους παραγωγούς θα θέλει επίσης ένα χρονικό διάστημα, έτσι. Ναι, σε πρώτη φάση αυτό που γίνεται, η προσπάθεια που γίνεται και νομίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι το γνωρίζουν φέτος, είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων μέσων. Δηλαδή πραγματικά φέτος διαχειριστικά αλλά και επιστημονικά, ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας, τα φάρμακα, τα χρήματα, έχουν συντονιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έχουν γίνει, κατά την άποψή μου, σωστές εφαρμογές, οι οποίες βέβαια έχουν ένα ταβάνι. Το πρόβλημα του δάκου έχει χειροτερέψει την τελευταία πενταετία πολύ. Όπως είπα, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Οι δομές σε λοκαλλιέργεια στην Κρήτη δυστυχώς δεν βοηθούν να επιληθεί. Ενδεχομένως η κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρεται από κάποιους συναδέλφους, να έχει συμβάλει στο πρόβλημα και να έχει αυξήσει τους πληθυσμούς του δάκου. Είναι σίγουρα ένα δύσκολο θέμα και σαφέστατα η προσπάθεια που γίνεται και μέσα από τη σύμπραξη αυτή με την περιφέρεια είναι σε θετική κατεύθυνση για να διευκολύνει και να βοηθήσει τα προγράμματα δακοκτονίας. Φοβάμαι όμως ότι δεν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω.
Δηλαδή οι χειρότεροι θα υπάρχουν, αν δεν φροντίσουμε μέσα από προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης, τα οποία να συνδυάζουν και τα φάρμακα, αλλά κυρίως και άλλες λύσεις, βιολογική καταπολέμηση, χρήση παγίδων ή διαφόρων μοντέλων πρόβλεψης για τους πληθυσμούς. Υπάρχουν αρκετές λύσεις στα πλαίσια της ολοκληρωμένης καταπολέμησης. Αν δεν φροντίσουμε να αναπτύξουμε και να δοκιμάσουμε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις στην επόμενη τριετία, τότε όταν θα σταματήσουν τα νευροτοξικά φάρμακα να είναι στη φαρέτρα μας και να μην έχουμε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε για τα ακτονία, τότε θα δούμε πραγματικά ότι θα είναι σχεδόν ασύμπτωτη, αδύνατη η παραγωγή ελιάς και λαδιού στην Κρήτη. Ελπίζω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια και μέσα από αυτή την προσπάθεια που γίνεται, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή, παρότι υπήρξε κάποιος θόρυβος τις τελευταίες εβδομάδες. Πιστεύω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν φέτος είναι περισσότερο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή ίσως στο Ηράκλειο, σε κάποιες κεντρικές περιοχές ή σε βόρειες περιοχές του νησιού, αλλά τοπικά με βάση τις πληροφορίες που έχω και με βάση επίσης την αισιοδοξία που έχω από την καλή εκτέλεση των προγραμμάτων τα αγροκτονίας φέτος. Ναι. Το ευχόμαστε και εμείς αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Βόντα, για την επόμενη τριετία. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Υπάρχει όμως αυτός ο χρόνος μπροστά μας, ώστε να μπουν κάποια πράγματα σε μία τάξη, έτσι. Είχαμε και μία ανακοίνωση για κάποια δείγματα, τη συλλογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, συλλογή δειγμάτων ελαιοκάρπου, φύλων και κλαδίσκων, διαβάζουμε στη σχετική ανακοίνωση. Λέει ότι συλλέχθηκαν 44 δείγματα από εισάριθμους ελαιώνες και από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Εστάλησαν στο εργαστήριο μυκητολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελγό Δήμητρα και στο εργαστήριο φυτοπαθολογίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου για ανάλυση. Και από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε η παρουσία των μυκήτων Ξηροβούλα Σαποβούλα σε 36 δείγματα, σύψη από φουζάριο σε 36 δείγματα, αλτερναρίωση σε 32 δείγματα, καπνιά σε 27 και επίσης κερκοσπορίωση σε 12 δείγματα και κυκλοκόνιο σε 1 δείγμα. Αυτά τώρα ίσως είναι και κάποια που δεν τα γνωρίζουν. Ίσως οι φίλοι ελαιοπαραγωγοί γνωρίζουν κάποια από αυτά. Όσοι δεν ασχολούνται δεν γνωρίζουν αυτούς τους μύκητες, αλλά επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου ελαιοκάρπου και ελαιολάδου και γι' αυτό συστήνεται στους ελαιοπαραγωγούς η εφαρμογή προστατευτικών χαλκούχων σκευασμάτων, ειδικά στις περιοχές που επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες σε σχετική υγρασία, σε συνδυασμό με υψηλή δακοπροσβολή. Ναι. Αυτή η επισκόπηση που αναφέρατε γίνεται στα εργαστήρια του ΕΛΓΟ με ευθύνη του κ. Μαρκάκη και του ΕΛΜΕΠΑ από τον καθηγητή κ. Γκούμα. Το βασικό ερώτημα είναι το γλιοσπόριο, αν θυμάστε, που σας απασχόλησε πέρυσι. Άρα είναι ένας βασικός εχθρός. Το θετικό από αυτή την επισκόπηση δεν φαίνεται να υπάρχει γλιοσπόριος εκτεταμένη έκταση, το οποίο πραγματικά να απειλεί την ελαιοκαλλιέργεια. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν είμαι φυτοπαθολόγος, είμαι εντομολόγος, αλλά αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Βεβαίως, όπως επισημαίνεται στην αναφορά, την επιστημονική αναφορά, όπου υπάρχουν τέτοια τοπικά προβλήματα, συνήθως σε περιοχές με ψηλή υγρασία και με δακοπροσβολή, είναι καλό να γίνει αντιμετώπιση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που να είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ναι. Ξέρουν οι παραγωγοί δηλαδή ποιες περιοχές εννοείται, λέγοντας δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες και σχετική υγρασία και υψηλή δακοπροσβολή, ή θα πρέπει να πάρουν στην αρμόδια υπηρεσία για να είναι σίγουροι? Οι παραγωγοί που ασχολούνται συνήθως ξέρουν για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Βεβαίως, σαφέστατα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
του Υπουργείου, οι οποίες είναι και πάρα πολύ οργανωμένες στο Ηράκλειο, μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες ή και να απαντήσουν βέβαια και να ελέγξουν και παραπάνω δείγματα, γιατί είναι γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αυτή σε τοπικό επίπεδο άψε κάθε σε εκείνη την περιοχή. Μπορεί δηλαδή συγκεκριμένα χωράφια, συγκεκριμένες μικρές περιοχές να διαφοροποιούνται πολύ σε σχέση με τη διπλανή τους. Σωστά. Το Υπουργείο Γεωργίας, κύριε Βόντα, σε σχέση τώρα με αυτόν τον προγραμματισμό που έχει τεθεί σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, έχει ρόλο να παίξει, εμπλέκεται δηλαδή, ή η περιφέρεια προχωρεί μόνη της σε αυτό? Παραδοσιακά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι το υπεύθυνο Υπουργείο για τα εθνικά προγράμματα δακοκτονίας. Δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια όλες οι κατευθύνσεις δίνονταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά τα φάρμακα θα ψεκάσετε, περίπου αυτό το πρωτόκολλο θα ακολουθήσετε για τις προσλήψεις του Υπουργείου. Για όλα τα θέματα είχε την πλήρη αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά από μεγάλη προσπάθεια της περιφέρειας Κρήτης, από πέρυσι και κυρίως επειδή τα προβλήματα δακοκτονίας κάθε χρόνο χειροτέρευαν εδώ και μια πενταετία περίπου στην Κρήτη, πίστηκε ας πούμε το Υπουργείο να δώσει μέσα από αυτές τις αρμοδιότητες στην περιφέρεια Κρήτης τοπικά, όπως για παράδειγμα το να επιλέξει και να, τα κατάλληλα φάρμακα για τη δακοκτονία, αλλά και να τα προμηθευτεί μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες, έτσι ώστε να τα έχει εγκαίρως και να αποφύγουμε θέματα και αστοχίες στο συντονισμό, αλλά και να αντιμετωπίσουμε την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που υπάρχουν στην Κρήτη, που αντικειμενικά και επιστημονικά είναι ένα σημαντικό δεδομένο. Έτσι, για πρώτη φορά τα φάρμακα ήταν φέτος, αγοράστηκαν από χρήματα της περιφέρειας, ήταν νωρίς στην Κρήτη διαθέσιμα, τα συνεργεία στη θέση τους και κυρίως η διαχείριση της δακοκτονίας έγινε σε σημαντικό βαθμό με βάση τις κατευθύνσεις της τοπικής επιστημονικής επιτροπής, στην οποία βεβαίως πέραν από τους ερευνητές των ιδρυμάτων που προανέφερα συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι των ΔΑΟΚ. Υπάρχουν εξαιρετικοί γεωπόνοι στις ΔΑΟΚ, συνήθως βέβαια έχουν πάρα πολλή δουλειά και δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν όλες τις επιστημονικές εξελίξεις και τα επιστημονικά δεδομένα, όμως είναι πολύ καλά καταρτισμένοι και σίγουρα γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα θέματα της Κρήτης σε σχέση με τις κεντρικές υπηρεσίες, οι οποίες βλέπουν την Ελλάδα συνολικά και δεν μπορούν να μπουν στις ιδιαιτερότητες που έχει η Κρήτη. Mm. Για όλους αυτούς τους λόγους που σας λέω, αλλά και για αυτή την αυτονομία που κατάφερε και κέρδισε η περιφέρεια Κρήτη, είναι η μόνη περιφέρεια που έχει αυτή την αυτονομία σε θέματα δακοκτονίας, πιστεύω ότι η διαχείριση των διαθέσιμων μέσων για τη δακοκτονία είναι καλύτερη από φέτος. Ναι. Αυτό είναι ενθαρρυντικό όντως και βεβαίως στις περιοχές που οι άνθρωποι πήραν και λίγο στα χέρια τους την κατάσταση ή μέσω των προέδρων εκεί στις τοπικές κοινότητες που από κοντά παρακολούθησαν το πρόγραμμα, βρέθηκαν στα χωράφια τους, στα αλλιόφυτά τους και συμμετείχαν δηλαδή με ένα πιο ενεργό τρόπο σε όλη αυτή τη διαδικασία ή επενέβησαν και αυτοί όπου χρειάζονταν. Κύριε Βόντα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή. Μας είπατε πολλά και χρήσιμα πράγματα, κυρίως για τους ανθρώπους στους οποίους αφορά το θέμα και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάποιος κριτικός που να μην έχει έστω και δύο ελιές που λέει ο λόγος στην κατοχή του. Άλλωστε μικρές είναι όντως οι ιδιοκτησίες στα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ εκ μέρους του ΙΤΕ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια, κύριε Βόντα. Να είστε καλά.